Κύριε Αμπατιέλε, καλησπέρα σας. Καλό μήνα κιόλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές μας όλους. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Γιατί ξέρω είστε ένας άνθρωπος που έχετε ένα ιστορικό όνομα σε αυτόν τον χώρο. Έτσι, ναι. Όσοι γνωρίζουν ξέρουν τι σημαίνει το όνομα Μπατιέλος. Οπότε φαντάζομαι θα μας δώσετε τις απαντήσεις που θέλουμε. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο και βασικό. Θυμάστε, παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε το τσοβόλα δώ στα όλα. Τώρα προέκυψε αυτή η ιστορία με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε, λέει, ότι θα δίνει 100 ευρώ κάθε μήνα στους συνταξιούχους που δεν θα έχουν πάρει την επικουρική. Αλλά αυτό θα είναι φάπαξ μέχρι τις εκλογές. Ας το συζητήσουμε λιγάκι αυτό, το δούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι. Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται πρώτη φορά σε προεκλογική περίοδο. Μάλλον δεν ξέρω. Οι περισσότεροι συνήθως είναι πιο μεγάλων ηλικιών, οπότε ναι, έχουν την εμπειρία. Άρα, τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί και δυστυχώς δεν είναι απλά τα ίδια. Η κατάσταση είναι όλο και χειρότερη. Δηλαδή, ακόμα και κάποιες προεκλογικές δεσμεύσεις που αφήνουν, ξέρετε, και στο απειρόβλητο όλο το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι αυτό που δυσκολεύει την πραγματικότητα. Δηλαδή, νόμος Κατρούγκαλου, νόμος Χατζηδάκη, όλοι οι προηγούμενοι νόμοι που έχουν σφαγιάσει τις συντάξεις, που σήμερα, δηλαδή, είναι μια πολύ δραματική κατάσταση για τους ανθρώπους, τους απόμακους της δουλειάς, που τα έχουν πληρώσει 2, 3, 5, 10 φορές αυτά που θα έπρεπε να παίρνουν και μέσα από τη σύνταξή τους και μέσα από το σύστημα υγείας. Λοιπόν, έρχονται να σου πετάξουν τυράκι, να το πούμε, ένα τίποτα, το οποίο εξανεμίζεται από χίλιους δύο δρόμους, από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, από όλα αυτά τα οποία ζει ο κόσμος μας, για να πάμε στις εκλογές, να τα ξεχάσουμε, περασμένα ξεχασμένα, και μπας και ξημερώσει καμιά καλύτερη μέρα. Αλλά νομίζουμε ότι ο λαός πλέον έχει πείρα, όχι μιας κυβέρνησης, όχι δύο κυβερνήσεων. Είστε σίγουρος, κύριε Μπατιέλο? Πείρα έχει. Το θέμα είναι να βγουν τα σωστά συμπεράσματα και να αξιοποιηθεί καλά αυτή η πείρα. Εγώ να βάλω το ερώτημα στο θέμα που βάλατε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να σου λένε θα παίρνεις 500 ευρώ σύνταξη και ο κόσμος αντί να τους γυρνάει αγώνες που ένα πιο δυνατό κουκουέ θα τους ενισχύσει, να τους γυρνάει την ψήφο πίσω? Είναι δυνατόν, παράδειγμα, να λένε, για να φύγουμε και μόνο από τους συνταξιούχους που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ιδιαίτερα προβλήματα, είναι δυνατόν να λύσει το λαό? Θα πληρώνεις το 95% των φορολογικών εσόδων της χώρας. Εσύ που αμείβεσαι με τα λίγα και να γυρνάς πίσω την ψήφο. Ας πάρουν την ψήφο των εφοπλιστών που τους έχουν αφορολόγητους. Ας πάρουν την ψήφο, ξέρω εγώ, των μετόχων, των μεγάλων ενεργειακών ομίλων που σήμερα έπιασαν και τα κρύα τώρα. Κύριε Μπατιέλε, έπιασαν και τα κρύα και όλος ο κόσμος που μας ακούει, είμαι σίγουρος, σκέφτεται. Να ανάψω air-condition, να ανάψω τη θέρμανση, πόσο, τι ώρα και τα λοιπά, να υπολογίζουμε έτσι και την ίδια στιγμή τώρα, τον τελευταίο χρόνο, να έχουν επιδοτηθεί με 8,2 δις οι μεγάλες εταιρείες της ενέργειας, όμως, να έχουν πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους την ώρα που ο κόσμος κρυώνει. Να σας πω όμως κάτι, αν ισχύει αυτό που λέτε, τότε η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει μεγάλο ποσοστό, διότι την ψηφίζει και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων των 800 και 1000 ευρώ το μήνα. Και εδώ θέλω να θέσω το ερώτημα. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς? Θεωρείτε ότι είναι το κόμμα της πλουτοκρατίας, αλλά βλέπετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό που τον ψηφίζει είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ναι, εμείς λέμε για το κριτήριο. Δεν λέμε ότι αυτό γίνεται, αν είναι δυνατόν. Ναι, είναι πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δυστυχώς λέμε εμείς, και όχι για μας, για το κόμμα μας, αν θα ανέβει και πώς θα πάρει, που και αυτό είναι ένα σημαντικός παράγοντας για την επόμενη μέρα και ειδικά για αυτά τα στρώματα και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Το τι παλεύει, αλλά είναι ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί έξω από το γενικό πλαίσιο που βάζει τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ ή παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, που λέει να μεγαλώνει η πίτα οικονομική μέσα από επενδύσεις, αυτό κλπ. Ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο θα μεγαλώσει και ένα κομμάτι και για μας, γιατί αυτό σκέφτεται και ο άλλος, με έναν ικανό πολιτικό που θα μπορέσει να στηρίζει τα μεγάλα μονοπόλια και κάτι από αυτά θα παίρνουμε. Όμως τελικά αυτό το πράγμα έχει αποδειχθεί ένα μεγάλο ψέμα, ένα παραμύθι. Μάλιστα. Δηλαδή, τι να ζήσουμε, δεν έχουν γίνει επενδύσεις στην Ελλάδα και μεγάλες και στον τουρισμό, στον Πειραιά. Στον Πειραιά που είναι στο επίκεντρο και μεγάλων ανταγωνισμών, δεν έχουν γίνει τέτοιες επενδύσεις. Με τι όρους δουλεύει ο κόσμος? Σήμερα πάλι είχαν κινητοποίηση αυτά τα παιδιά, νέα παιδιά, οι εργάτες της Κόσκο ξανά, που δίνουν ένα πολύχρονο αγώνα απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό μονοπόλιο. Και το κινέζικο μονοπόλιο της Κόσκο, την Deport, άλλες εταιρείες. Για τα βαρέα. Ανθυγινά.
αυτά τα παιδιά που έχουν εργατικά ατυχήματα μέχρι και θανατηφόρα. Το ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές την περσινή χρονιά. Σακατεμένους ανθρώπους που δουλεύουν έξω εκεί και δεν τους αναγνωρίζουν ο ΣΕΒ και όλα τα κόμματα, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, παρότι έχουν δώσει μάχη και μέχρι και ο ΕΦΚΑ έχει πάει. Βέβαια και αυτή η δουλειά είναι τέτοιου είδους. Οι διπλανοί του παλιού ΟΝΤ που λέγαμε, που βέβαια ακόμα ανήκει στην Κόσκο, παίρνουν τα βαρέα και αυθυγίνα και είναι ένα κομμάτι 600 εργατών που δεν τους τα δίνουν. Και θέλω να σου φάνει τα ένσημα 11 χρόνων. Είναι λίγα πράγματα αυτά. Μεγάλες επενδύσεις. Πού δουλεύει ο κόσμος μέσα. Με αυτή την έννοια, εμείς θα λέμε περισσότερο για να διαμορφώνεται ένα πιο συνολικό κριτήριο και κριτήριο ψήφου για τις εκλογές και κριτήριο τάσης, πάλης, αγώνα, γιατί ό,τι κατέκτησε ο λαός, έτσι το κατέκτησε. Αν περιμέναμε πριν τις εκλογές 50-100 ευρώ, φέξε μου και γλίστρισα. Κύριε Μπατιέ, λένε αρκετοί κύκλοι της κυβέρνησης ότι οι πολίτες στις εκτιμήσεις τους βάζουν πρώτα το θέμα της ακρίβειας, την καθημερινότητά της και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί έχει εστιάσει η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει εξαγγείλει, με τα δισεκατομμύρια που έχει δώσει για να βοηθήσει την καθημερινότητα των πολιτών και όπως λέει η κυβέρνηση, εκεί ευελπιστεί να πείσει αυτό το κομμάτι για να την ξαναψηφίσει. Για να δούμε λοιπόν. Πώς το αξιολογεί το ΚΚΕ, εκτός από το θέμα της ακρίβειας που υπάρχει και οριζοντίως και καθέτος έχει αγγίξει η ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν άλλα θέματα που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν τους πολίτες και να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία, γιατί όλοι πλέον κοιτάμε την κάλπη, έχουμε αρχίσει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και την κάλπη καλώς κάνει και την κοιτάει ο κόσμος για να στείλει το μήνυμά του. Εμείς λέμε ότι δεν θα υποστείλουμε και τους αγώνες. Οι αγρότες τώρα είναι στο δρόμο. Και είπαμε για τους εργάτες στην Κόσκο και άλλα πολλά που πρέπει να γίνονται και να είναι και όλη η πορεία και η προεκλογική πορεία. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να τα διπλώσει αυτά, θα είναι μπροστά. Νομίζουμε ότι όμως είναι φυσιολογικό, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Είναι αυτά που καίνε τον κόσμο. Είναι αυτά που και άμα θέλετε να κάνουμε και μια παρένθεση, σας άκουγα πριν βεβαίως το σχολιάσατε εσείς, είναι και αυτά που δεν θέλουν να συζητηθούν μέσα στη Βουλή. Τα καυτά ζητήματα. Τα πολιτικά ζητήματα. Και βλέπουμε αυτό το. Επίσης δεν κάνουμε εκλογές πρώτη φορά, ισχύει και για αυτό. Αυτή η τεχνητή πόλωση που συμφέρει και τους δύο, και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, λέμε αφορμή τον κύριο Τσίπρα που και την υποκρίνει την κοινοβουλευτική ομάδα και θα απέχει μια από τις ψηφοφορίες το επόμενο διάστημα. Βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν τι. Αυτό παρεπιπλώντας το έχει κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης το 19. Ναι, ναι. Προς το τέλος, ένα αντίστοιχο. Ναι, προς το τέλος, κάτι αντίστοιχο. Εκ του ασφαλούς και οι δύο το κάνουν. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς. Αλλά το νόημα είναι το ίδιο. Πριν τις εκλογές να σηκωθούν οι τόνοι, να φανούν διαχωριστικές γραμμές, να σας πω, τους απασχολεί και τους δύο σίγουρα. Και να το σκεφτεί αυτός ο κόσμος, γιατί τους προβληματίζει. Το κανένας από τους δύο που το λέει ο κόσμος. Και δεν λέω ότι όλοι σκέφτονται αν είναι οι ίδιοι ακριβώς. Είναι όμως ότι μπορεί να ξεχωρίσει ένας άνθρωπος πότε πραγματικά δόθηκε μεγάλο πλήγμα στη ζωή του. Μα είναι μια διαχρονική πορεία προς τα κάτω για το εισόδημά του, για την παιδεία. Ξέρετε για όμως, την υγεία, βάζουν για ένα σκληρό δίλημα και οι δύο μονομάχοι. Ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, για να μην πάμε πίσω στην καταστροφή και στα capital controls και χαθεί ό,τι κερδίσαμε, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Οποιαδήποτε άλλη ψήφος φέρνει τον Τσίπρα στην εξουσία. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, διότι οποιαδήποτε άλλη ψήφος είναι χαμένη. Άρα βάζουν τον κόσμο σε ένα δίλημα. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή όχι. Εδώ θέλω να το συζητήσω μαζί σας. Όλα τα χρόνια, τα προηγούμενα, θέτουν το πραγματικό δίλημα. Ή θα είναι την επόμενη μέρα δυνατός ο λαός, με ένα πιο δυνατό κουκουέ, ή θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε ανεξαρτήτως σχήματος, χρώματος, συνεργασιών, κυβέρνηση, η οποία έχει δεδομένο πρόγραμμα που το έχουν στηρίξει, ψηφίσει και οι δύο. Δείτε, ας το πάω και αυτό, τις κινητοποιήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Τις παρακολουθήσατε, φαντάζομαι. Είναι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Γαλλία. Είχαν εκλογές το 2022. Έτσι δεν είναι. Ξανά. Γερμανία. Εκλογές επίσης το Φλεβάρι του 2022. Αγγλία, έχετε δει τι γίνεται εκεί με τους πρωθυπουργούς που αλλάζουν, που προσπαθούν μέσα στα πλαίσια και του Brexit και της εκπληκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για το λαό εκεί.
Πολλοί κόσμοι πήγαν με προσδοκίες. Με τις ίδιες προσδοκίες που προσπαθούν να καλλιεργήσουν και σήμερα τα δύο κόμματα, οι μονομάχοι που λέμε εμείς, ότι ειδικά τώρα μπροστά και στις αποκριές, φορέσαν και τις καλές τους στολές των μονομάχων. Που παρότι ο ένας ψηφίζει και συνεχίζει το έργο του αλλού, δεν έχει καταργήσει κανείς νόμος του άλλου. Από τα μνημόνια ξεκινώντας, όχι, με εμβληματικό τα μνημόνια και τους μνημονικούς νόμους που είναι όλοι σε ισχύ μέχρι και σήμερα. Αυτός ο κόσμος που πήγε, ψήφισε με προσδοκίες, πάλι κάει και ξανά η γούνα του. Και το θέμα είναι τώρα είναι στο δρόμο. Και τι ακρίβεια θα είναι μπροστά μας. Η ενεργειακή φτώχεια μπροστά μας. Οι άδικοι φόροι. Οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτούς και για την ελληνική κυβέρνηση, εξαιτίας ελληνικής κυβέρνησης και για την Ελλάδα, τη χώρα μας. Και ειδικά για το λιμάνι του Πειραιά, θα μου επιτρέψετε μετά να κάνω και ένα σύντομο σχόλιο. Παρακαλώ. Για έναν ελιμενισμό που θα έχουμε την Παρασκευή στο λιμάνι του Πειραιά. Ο κόσμος εκεί βγήκε στο δρόμο. Ας σκεφτούμε και εδώ. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Και να έχουμε και περισσότερους βουλευτές του ΚΚΕ που και τα αιτήματα της αγωνίας μας θα τα βάζουν μες στη Βουλή. Θυμίζω ότι αρνήθηκαν να συζητήσουν ή καταψήφισαν κατάργηση ΦΠΑ ή διπλασίας λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, θέρμανση, στο φυσικό αέριο κλπ. Μια σειρά άλλες προτάσεις που έχει κάνει το κόμμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Όλοι τους απέναντι στο ΚΚΕ. Άρα, την επόμενη μέρα θα είμαστε πιο δυνατοί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το διασφαλίσει με όρους και εντός Βουλής και εκτός Βουλής. Και αυτό νομίζω ότι ο κόσμος, και ειδικά ο κόσμος του Πειραιά, το ξέρει καλά. Και με τη σημασία που έχει και η Α και η Β Πειραιά να έχουν κομμουνιστή με βουλευτή στην επόμενη Βουλή να μεταφέρει και τα πιο ειδικά προβλήματα. Βάλατε, να ενημερώνει. Ναι. Βάλατε τώρα το εξής θέμα. Και οι δύο, φαντάζομαι όλα τα κόμματα, θεωρούν ότι η πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής είναι εξίσου σημαντική όσο και η δεύτερη. Και κάποιοι λένε ότι μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη συνεργασίας. Το ΚΚΕ τι λέει, προτίθεται να στηρίξει κάποια κυβέρνηση και σε περίπτωση που δεν βρεθεί η λύση στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής και πάμε στις δεύτερες εκλογές. Έχετε λάβει υπόψη σας ότι η πόλωση μπορεί να συμπιέσει τα μικρότερα σε δύναμη κόμματα? Και ποιες θα είναι οι συνέπειες από κάτι τέτοιο? Ναι, το έχουμε πάρει υπόψη μας και την ίδια προπαγάνδα μας και το προεκλογικό μας σύνθημα που απευθύνουμε ήδη στον κόσμο, που όποια και να είναι οι πρώτες, δεύτερες κτλ., ότι πρέπει να κάψει τα αντιλαϊκά σενάρια. Και ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με δυνατό ΚΚΕ και στους εκβιασμούς, γιατί εκβιαστικά θα τεθούν αυτά τα διλήμματα στον κόσμο, η απάντηση πρέπει να είναι πιο δυνατό ΚΚΕ. Βεβαίως και το έχουμε λάβει υπόψη μας. Έχουμε μεγάλη πείρα και σαν κόμμα, αλλά και με θετική πείρα τελικά, παρά και ένα κόστος που μπορεί να είχε το 12-15 σε αυτή την τότε προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, εντάξει, να διεμβολήσει ένα κόσμο του ΚΚΕ και έπεισε κάμποσου. Αν και τώρα αυτοί έχουν αρχίσει και βγάζουν συμπεράσματα και γυρνάνε. Και συζητάμε ξανά με όλη αυτή την πολύτιμη πείρα της τελευταίου διαστήματος και λέμε. Προοδευτική διακυβέρνηση, μούφα το χαρακτήρισε ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας, καρικατούρα, βάλτε του ό,τι θέλετε δίπλα σε αυτούς τους όρους. Έχω λάβει και αυτή την πείρα. Το 2015 ερχόταν ως μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Εκεί έλεγε, δεν θα κάνουμε ενάντια στο μνημόνιο κάτι. Έγινε ή δεν έγινε η πιο μνημονιακή από όλες? Ακόμα και όταν ξεκινώντας με τη συγκυβέρνηση με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, τόσο προοδευτική, και είναι και πολλά ακόμα από τότε. Και επαφές ακόμα και με την ίδια την ακροδεξιά και με άλλους φασιστικούς κύκλους. Θέλω να σας πω δηλαδή, το έχουμε καταγγείλει και επίσημα, στο εργατικό κέντρο πύργου κατεβαίνουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Και πάρα πολλά άλλα τέτοια που υπάρχουν σκόρπια. Άρα, βγήκε. Ακόμα και όταν έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή, μπροστά στο τρίτο μνημόνιο και μετά το δημοψήφισμα που ό,τι έγινε καταλαβαίνει και θυμάται ο ελληνικός λαός, βρέθηκαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θυμάμαι και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μαζί ψηφίσαν και φορτώσαν από τον ελληνικό λαό ένα τρίτο πολύ. Επειδή μας έμεινε ένα λεπτό αν θέλετε, για πείτε μου αυτό το σχόλιο που θέλετε να κάνετε για τον ελιμενισμό που περιμένουμε στον Πειραιά. Ναι. Και ένα από τα βασικά είναι ότι μόνο το ΚΚΕ μπορεί να είναι μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις που χώνουν τη χώρα μας ακόμη πιο βαθιά. Έτσι, στο στόμα του λύκου των μεγάλων ανταγωνισμών που έχουν επίκεντρο τώρα
την Ουκρανία και το λαό της, που σφάζονται εκεί τα μονοπόλια Ρωσία, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και την πληρώνει ο Ουκρανικός λαός. Και σε αυτά τα πλαίσια είμαστε δυστυχώς χωμένοι με τα μπούνια όλο και περισσότερο. Την Παρασκευή θα ελιμενιστεί ένα αμερικανονατοϊκό αεροπλανοφόρο, νομίζω Bush, το μεγάλο του, στο καινούργιο, βέβαια. Ναι. Στον Πειραιά. Και θα κάτσει για κάμποσες μέρες. Θα ελιμενιστεί, θα είναι στο νόρμο του Φαλήρου. Γιατί συνήθως εκεί το αφήνουν, δεν το βάζουν στο λιμάνι. Το ελιμενισμό εννοούμε ότι φτάνει στο λιμάνι και θα δεχτεί τις απαραίτητες ό,τι είναι να κάνει. Άρα θα γεμίσουμε τουρίστες. Και θα κατευθυνθεί μετά, ναι, μπράβο. Και επειδή τα έχει σατιρήσει πάρα πολύ ωραία η ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο», κάπως έτσι θα θέλανε το «Η Νέα Δημοκρατία» και το «Πασόκ» και το ΣΥΡΙΖΑ να υποδεχόμαστε το. Βέβαια, κοιτάξτε, για την αγορά πάντως εδώ, για την αγορά εδώ πάντως. Τα ξέρουμε αυτά με την αν αγορά. Αν βγουν στον Πειραιά, καλό θα είναι θεωρητικά, λένε. Τα ξέρουν και στη Σούδα. Τα ξέρουν και στον Πειραιά όσοι έχουν μαγαζιά γύρω από την κρουαζιέρα που τους παίρνουν και τους πάνε σε συγκεκριμένα με τα βραχιολάκια τους κτλ. Και είναι all inclusive. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη αμερικανονατοϊκή βάση. Με πρώτη πλευρά ότι γίνεται θήτης δυστυχώς με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων απέναντι σε άλλους λαούς μέσα στους ανταγωνισμούς και δεύτερον και στόχος αντιπίνων. Και μην μου πείτε ότι κανένας δεν το σκέφτεται αυτό όταν έχουμε στη γειτονιά μας στην Ουκρανία μια τέτοια φωτιά πυρκαγιά να καίει, όταν τα ελληνοτουρκικά είναι σε μια διακή όξυνση ενάντια στον ανταγωνισμό ελληνικής και τουρκικής αστικής τάξης και όταν έχουμε από το Κυπριακό στην κατάσταση που είναι. Τα ενεργειακά, όταν έχουμε ακόμα και την ίδια την πρωτοκαθεδρία της οικονομίας και της περιληπτικής, έτσι να παίζεται. Ωραία. Η Πακίνα. Και να γίνεται ένας αποσταμός. Που έκαλεί σε μεγάλο συλλαλητήριο, ο λαός του Πειραιά έχει πολλές φορές. Συλλαλητήριο λέτε στον Πειραιά. Συλλαλητήριο στον Πειραιά. Το πρωί στις 12 η ώρα στην πλατεία Κοραή. Μάλιστα. Για να αναδειχθεί με όλους τους τρόπους ότι είναι ανεπιθύμητη. Λοιπόν, κύριε Αμπατιέλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.